Πλήθος κόσμου έχει σχηματίσει η ανθρώπινη αλυσίδα στην πόλη της Γιάφα γύρω από τα τείχη της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, ζητώντας να σταματήσει το αιματοκύλισμα στη λωρίδα της Γάζας. Οι διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται, αλλά μέχρι στιγμής δείχνουν να πέφτουν στο κενό. Οι εχθροπραξίες έχουν μπει στην 10η ημέρα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, όπου καταστράφηκε το σπίτι μιας ολόκληρης οικογένειας. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έχει επεκτείνει τα χτυπήματά του σε στρατιωτικούς στόχους στα Παλαιστινιακά εδάφη προς τον νότο για να εμποδίσει τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χαμάς. Από την αρχή των επιχειρήσεων, τουλάχιστον 219 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, ανάμεσα τους 63 παιδιά και 36 γυναίκες. Εκατοντάδες έδωσαν το παρόν στην κηδεία 15χρονου αγοριού στη Δυτική Όχθη. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κατηγόρησε το Ισραήλ για οργανωμένη τρομοκρατία και εγκλήματα πολέμου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χαμάς θα συνεχιστούν. Υπάρχουν μόνο 2 τρόποι που μπορείς να το αντιμετωπίσεις: είτε να τους κατακτήσεις, και αυτό είναι πάντα ανοιχτό ενδεχόμενο, είτε να τους αποτρέψεις. Αυτή τη στιγμή στόχο έχουμε την αποτροπή, αλλά οφείλω να πω ότι δεν αποκλείουμε τίποτα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την ηρεμία και να την αποκαταστήσουμε γρήγορα. Το κάνουμε αυτό ενώ προσπαθούμε να αποφύγουμε τις απώλειες σε αμάχους. Οι σιρήνες στο Ισραήλ ήχησαν και πάλι, καθώς εκατοντάδες ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη λωρίδα της Γάζας. Το Τελαβίβ κατηγορεί τη Χαμάς ότι ευθύνεται για τον θάνατο αμάχων, καθώς η οργάνωση χρησιμοποιεί κατοικημένες περιοχές για κάλυψη.